σπίτι ούτε για δείγμα, ενώ τα ελάχιστα που είναι διαθέσιμα είναι ακριβά και σε κακή κατάσταση. Έτσι περιγραφούν πολίτες στη διαδικασία έβρεσης κατοικίας στο Ηράκλειο, η οποία για πολλούς έχει μετατραπεί σε Γολγοθά. Πήγα να δω ένα σπίτι που μου είπαν εδώ τα παιδιά, όταν πήγα γελούσα. Και μου λέει 630 ευρώ. Λέω το χρόνο. Όχι, μου λέει το μήνα. Λέω ρε παιδιά, έλεγα, σας παρακαλώ πολύ. Και σηκώθηκα και έφυγα. Με κυνήγι κρυμμένου θησαυρού παρομοίασε την αναζήτηση κατοικίας η πρόεδρος Μεσητών Ανατολικής Κρήτης Άρτεμις Μαυράκη. Μιλώντας στην εκπομπή Κρήτη Σήμερα, περιέγραψε την εικόνα που καταγράφεται στο Ηράκλειο, λέγοντας πως αρκετοί πολίτες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο δυσβάσταχτο κόστος του ενοικίου. Η ανέβρεση κατοικίας έχει καταντήσει ένα κυνήγι κρυμμένου θησαυρού. Γολγοθάς για αυτούς που θέλουν να βρουν ένα σπίτι να νοικιάσουν. Είναι παλιά σπίτια και παρόλα αυτά ζητάνε 600, ακούω 700. Λες και θα το αγοράσουν οι άνθρωποι. Οι τιμές των ενοικίων αποτελούν βραχνά και για πολλές οικογένειες στο Ηράκλειο, καθώς κατέγραψαν άνοδο κατά 7 έως 9%. Οι τσουχτερές τιμές οφείλονται σε πολλούς παράγοντες, μεταξύ αυτών και η βραχυχρόνια μίσθωση. Έχει παίξει και το ρόλο της η βραχυχρόνια μίσθωση, αλλά δεν είναι μόνο η βραχυχρόνια μίσθωση που έχει απορροφήσει κατοικίες και διαμερίσματα. Είναι ότι αρκετές κατοικίες βρίσκονται στην γκρίζα ζώνη των πληστηριασμών. Οι κατασχέσεις από τις τράπεζες. Οι τιμές των διαμερισμάτων στην καρδιά του Ηρακλείου είναι ακόμα υψηλότερες, καθώς σε αυτή την περίπτωση μία γκαρσονιέρα 40 τετραγωνικών αντιστοιχεί σε ως 600 ευρώ μηνιαίο μίσθωμα. Πάρα πολύ ανεβασμένα, λογικό. Δεν υπάρχουν σπίτια, κόσμος πολύ στο Ηράκλειο, φοιτητόκοσμος κτλ. Οπότε αυξήνονται τα νίκια. Στις κατοικίες περιφερειακά του κέντρου το σκηνικό διαφοροποιείται, καθώς εκεί μια γκαρσονιέρα θα κοστίσει από 380 έως 420 ευρώ τον μήνα. Αυτό πάντως που τονίζουν πολίτες είναι πως όχι μόνο οι τιμές σε πολλές περιπτώσεις είναι απλησίαστες, αλλά τα διαθέσιμα προς ενοικίαση διαμερίσματα είναι παλιά και σε κακή κατάσταση. Αυτή τη στιγμή είμαι σε μια διαδικασία επί μια εβδομάδα και ψάχνω σπίτια τριάρια. Δεν υπάρχει, παιδιά, στο Ηράκλειο σπίτι κάτω από 610 έως 680 ευρώ τριάρι. Και όταν τα δείτε θα γελάτε. Είδα προθέ σπίτι στη Μήνος μέχρι και με ξύλινα κουφώματα 690 ευρώ κιλό. Ρε παιδιά, έλεος. Καλύτερα άστεχο σε μια γέφυρα από κάτω. Πάντως, η πρόεδρος Μεσητών Ανατολικής Κρήτης δεν βλέπει μείωση στα κόστη των ενοικίων το προσεχές διάστημα, τονίζοντας πως πρέπει να πάρθουν μέτρα για να αποκλιμακωθούν οι τσουχτερές τιμές. Δεν θέλω να είμαι μάντης κακών, αλλά δεν βλέπω κάπου για να φτιάχνει η κατάσταση όσο αφορά τα μισθώματα. Εάν δεν πάρθουν μέτρα, δηλαδή, ουσιαστικά μέτρα,